με τις δυσκολίες που έχουμε, με τον τρόπο που θα τον ζήσουμε. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τελικά τι είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, πώς μπορούμε να τη ζήσουμε καλύτερα, τι μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή. Ο σημερινός καλεσμένος, πολύ αγαπητός σε εμάς, μπορώ να πω υπερβολικά αγαπητός σε εμάς, αλλά και σε όλους σας θέλουμε να πιστεύουμε. Και αυτός έχει ξαναβγεί σε ραδιοφωνική μας εκπομπή. Πρόσφατα. Ακριβώς. Μαζί μας λοιπόν ο πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου. Να είστε καλά. Ευλογείτε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ο πατήρ Βαρνάβας είναι ηγούμενος στην Αγία Θεοδόρα στη Θεσσαλονίκη, στο μοναστήρι που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι επίσης και εφημέριος και προϊστάμενος στο ναό της Παναγίας Λαγοδηγήτριας, το λέω σωστά, μου φαίνεται. Είναι και υπεύθυνος στο γραφείο νεότητας της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και είναι και πιστός και καλός φίλος. Αυτό είναι που μας τιμά πολύ περισσότερο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε στη σημερινή μας παρέα. Καλά, και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω, να είστε καλά. Και πολύ περισσότερο βέβαια να σας πω ότι χαίρονται όλοι οι θεατές που παρακολουθούν. Γιατί οι μετεωρίτες και οι μετεωρίτισες, όπως τους λέμε εμείς, γιατί και αυτοί σας έχουν έτσι μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά στην υγεία σας καταρχήν. Είστε καλά? Να είστε καλά. Μια χαρά. Και θέλαμε να συζητήσουμε έτσι για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με πολύ απλές ερωτήσεις. Λέμε στην Εκκλησία ότι επαναλαμβάνονται οι γιορτές. Έρχεται πάλι μια χρονιά που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί πρέπει να έρθει σε ένα χρόνο? Γιατί δεν έρχεται κάθε 5 χρόνια? Γιατί τιμούμε πάλι τα ίδια γεγονότα? Γιατί διαβάζουμε τα ίδια γράμματα? Γιατί κάνουμε τις ίδιες ακολουθίες? Τι κερδίζουμε από όλο αυτό? Και γιατί χρειάζεται? Είναι ίδια, αλλά και δεν είναι ίδια. Η ζωντανή σχέση πάντα είναι καινούρια. Βιώνουμε ως ίδιο ένα γεγονός όταν είναι νεκρό γεγονός. Μια δυναμική σχέση είναι μια διαρκής ανανέωση και κάτι καινούριο βρίσκουμε. Και η σχέση μας με τον Χριστό είναι δυναμική σχέση. Η τοποθέτηση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι σχέση, είναι προσωπική σχέση, έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια τα γεγονότα αυτά δεν τα ζούμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε στιγμή. Μάλιστα. Κάθε... Με συγχωρείτε, συνεχίζετε. Αυτόν που προτείνει ο Χριστός. Και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι άξονα ζωής. Δεν είναι απλώς, ας το πούμε, μια ανάμνηση κάποιων γεγονότων, αλλά είναι μια πρόταση ζωής η Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι στάση ζωής. Ουσιαστικά σαν να ξαναζούμε τη Σταύρωση, να ξαναζούμε την Ανάσταση και κάθε Πάσχα να είναι μια καινούργια αρχή με την Ανάσταση, κάπως έτσι. Κάτι παραπάνω ακόμα. Δηλαδή μετέχουμε στο γεγονός αυτό της αγάπης του Χριστού που τεκμηριώτης είναι ο Σταυρός. Και μας γίνεται και εμάς μια ανάλογη πρόταση να ζούμε αυτόν τον τρόπο. Ότι ζωντανός είναι ο άνθρωπος που σταυρώνεται για χάρη του άλλου. Νεκρός είναι ο άνθρωπος που σταυρώνει τους άλλους για τον εαυτό του. Δηλαδή κάνει μια τεράστια ανατροπή ο Χριστός και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια τεράστια ανατροπή, είναι μια, ας το πούμε, αναρχική προσέγγιση του συστήματος του κόσμου που θέλει ο ισχυρός να καταδικάζει τον ανίσχυρο και να έχω ως κέντρο τη ζωή μου τον εαυτό μου. Με τον Χριστό γίνεται μια ανατροπή, ότι ο ισχυρός είναι αυτός που βγαίνει από τον εαυτό του και διακονεί τον άλλο, υπηρετεί τον άλλο, να πάβει τον άλλο, δίνει χαρά στον άλλο. Και πόσο επίκαιρο είναι και αυτό βέβαια, έτσι, και πόσο και επίκαιρο είναι. Πάμε να το δούμε λίγο, να δούμε όλη την Μεγάλη Εβδομάδα από την αρχή και να ξεκινήσουμε καταρχήν από το Σάββατο του Λαζάρου. Ας ξεκινήσουμε από την Κυριακή, για να πούμε κατευθείαν. Για να πούμε την έννοια, τι λέμε, οι ακολουθίες του νυμφίου. Αυτό από μόνο του μας υποψιάζει ότι είναι κάτι άλλο αυτό που προτείνει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, μιλάει για τον Χριστό, μιλάει για τον Θεό που έγινε άνθρωπος, ήρθε σε εμάς και πώς μας τον καλεί? Όχι ως παντοδύναμη εξουσιαστή, αλλά ως νυμφίο. Δηλαδή η σχέση με τον Χριστό είναι σχέση αγάπης, ερωτική σχέση, με την πνευματική έννοια. Δηλαδή είναι ένα πανηγύρι ο Χριστός. Δεν είναι μια θλίψη, δεν είναι μια κακομοιριά, δεν είναι μια καταδίκη, δεν είναι ένα σφίξιμο και μια τυραννία.
αλλά είναι πρόταση και πρόκληση στο πανηγύρι αυτής της γαμικής σχέσεως. Γι' αυτό προτείνει το Χριστός ως νυμφίος, όχι μόνο για τον καλό, αλλά για όλους. Γι' αυτό βλέπουμε υπάρχει μια σταδιακή πορεία αυτών των γεγονότων. Την Κυριακή, στην πρώτη ακολουθία του νυμφίου, η Εκκλησία μας προβάλλει ως προτύπωση του Χριστού τον Ιωσήφ, τον Πάγκαλο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και μιλάει και για την καταραστή σασική. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, στην ουσία, μοιάζει σε πολλά με τον Χριστό. Τα αδέλφια του τον πρόδωσαν, όπως η ομόδοξη τον Χριστό. Το βάλα στο λάκκο, όπως ο Χριστός στον τάφο. Ευεργέτησε τους αδελφούς του, όπως και ο Χριστός μας ευεργετεί. Έδωσε με την σιτοδία, έδωσε σίτο, όπως και ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Η Εκκλησία μας το προτείνει. Όμως, να σταθούμε σε κάτι. Μιλάει στο γεγονός του Ιωσήφ του Πάγκαλου, μιλάει η Εκκλησία μας και για την αγνότητα, έτσι, που αρνήθηκε να πέσει στην πρόταση της αμαρτίας. Και εδώ φαίνεται ότι η σχέση με τον Υφείο Χριστό διαφυλάσσεται μέσα σε όλη αυτή την ασκητική της καθαρότητας και της ψυχής και του σώματος. Ενώ όμως γίνονται όλα αυτά, πάμε την επόμενη μέρα, Δευτέρα βράδυ, δηλαδή όρθρωση της Μεγάλης Τρίτης, η Εκκλησία μιλά για την παραβολή του 10 Παρθένου. Γιατί το λέει? Λέει η Εκκλησία, δεν φτάνει μόνο η Παρθενία από μόνη της να σε σώσει και να γευτεί στον νυμφίο των Χριστών ως νυμφίων, αλλά χρειάζεται η Παρθενία να συνδέεται με την ευσπλαχνία, με την ελεημοσύνη. Γιατί η αρετή μας, αν δεν έχει αγάπη για τους αδελφούς μας, είναι μια δαιμονική κατάσταση, είναι μια φαρισαϊκή κατάσταση. Και αληθινή παρθενία, η αληθινή παρθενία είναι να μπορώ να συγχωρώ και να είμαι εύσπλαχνος και ελεήμων προς τους άλλους. Λέει κάτι τολμηρό ο Άγιος Χρυσόστομος. Ξέρετε τι τολμηρό λέει? Γιατί τις ονομάζει μωρές παρθένες? Γιατί χαζές νίκησαν τη σάρκα που στο κάτω-κάτω λέει και να πέφτασε αμαρτία στη φύση του ανθρώπου είναι. Και την πάτησαν από τη φυλαργυρία. Δηλαδή δεν κάνανε ελεημοσύνη. Γι' αυτό τις λέει μωρές. Και οπότε καταλαβαίνουμε ότι δίνει μια άλλη διάσταση στην πνευματική ζωή και στην αρετή Εκκλησία μας. Και εκεί που λες, εντάξει, ούτε μπορώ το ένα, ούτε το άλλο. Για μένα είναι ο νυφίος Χριστός και έρχεται και κάνει τον μπάμι η Εκκλησία και μας δίνει την πόρνη. Αυτή που άλυψε τα πόδια του Χριστού μας και λέει, να, και για την πόρνη είναι νυφίος ο Χριστός. Γι' αυτό δεν είναι στάση ζωής, αυτό δεν είναι ανατροπή. Είναι πυρηνικός όλεθρος. Η Μεγάλη Εβδομάδα, πυρηνικός όλος και μια επανάσταση εναντίον του πνεύματος του κόσμου, της ιδιοτέλειας, της ατομοκρατίας, ας πούμε, μιας εγωιστικής προσέγγισης της αρετής. Και οπότε λέμε, αυτό είναι ο νυμφίος, αυτόν τον νυμφίο παραδεχόμαστε. Αν τον καταλάβει ο κόσμος ως τέτοιο τον νυμφίο, θα έχει τέτοια ελπίδα, τέτοια γλύκα στη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι είναι εκτός εκκλησίας γιατί δεν κατάλαβαν αυτή τη γλύκα που έχει αυτός ο νυμφίος και ότι είναι νυμφίος για τον καθένα μας, σε όποια κατάσταση και αν είμαστε. Απλώς να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν είναι πρώτη άποψη, ας το πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας που είναι ακολουθίες του νυμφίου και βαθμία Εκκλησία τον νυμφίο μας τον αποκαλύπτει ως θυσιαζόμενο, έτσι. Μέχρι εδώ νομίζω είναι κατανοητά. Είναι κατανοητά. Θέλω όμως να σας κάνω την εξής ερώτηση. Βέβαια δεν μπαίνει στην λογική μας ότι λιτανεύεται η εικόνα του νυμφίου, που η αγιογραφία και η ορθόδοξη αγιογραφία τον έχει πονεμένο, θα λέγαμε, έτσι. Σαν πονεμένος δεν βγαίνει. Ποιος ερωτευμένος δεν είναι πονεμένος? Ο αληθινός έρωτας, όχι εκείνος ο ψεύτικος, εγωκεντρικός, ο ναρκισιστικός, ο έρωτας του Χριστού για τον άνθρωπο, ένα καρφί, ένας πόνος, ένα πάθος έχει, έναν πόθο για μας. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι χαζοχαρούμενος? Έχει πόθο όλοι να σωθούμε. Για τον πιο τελευταίο και άχρηστο κατά τα κοσμικά μέτρα άνθρωπο. Πώς θα είναι αυτός ο νυμφίος? Δηλαδή ο έρωτας και η αγάπη του Χριστού έχει μια εσωτερικότητα, έχει ένα πάθος και αποκαλύπτεται αληθινός όταν είναι, αναλαμβάνει να σηκώσει το σταυρό και για χάρη μας και να σταυρωθεί. Βέβαια όμως στην εικόνα των ανθρώπων εκείνη την ώρα, αν είναι, επιτρέψτε μου να πω, δεν το διακομωδώ, αλλά θέλω λίγο για να βοηθήσω στην κουβέντα.
«Αχ, Χριστέ μου, πού πας, πού σε πάνε», κάπως έτσι δεν είναι όταν λιτανεύεται. Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση ή υπάρχει κάτι το διαφορετικό που μπορούμε εκείνη τη στιγμή καλά, να αισθανθούμε. Καλά τώρα, πού σε πάνε, αυτά είναι ψυχολογικά καμώματα ανθρώπου, θέλω να δούμε μόνο συναισθηματικά, μέχρι εκεί και τέλειωσε η ιστορία. Το θέμα είναι να πούμε, όχι πού σε πάμε Χριστέ μου, αλλά δόξα σε ο Θεός που μας πας. Να είμαστε ενθουσιασμένοι ότι βλέπω με μια αρχοντιά, με ένα μεγαλείο, γιατί την αρχοντιά και το μεγαλείο δεν έχει ο ταπεινός άνθρωπος που βγαίνει από τον εαυτό του και σταυρώνει για χάρη των άλλων, μας δείχνει τον δρόμο που έχει μια ιεροπρέπεια, έχει μια αρχοντιά, έχει μια ησυχία και μας πάει εκεί που είναι η αληθινή ζωή, εκεί που είναι το ίδωρο των ζώων, για να μπορέσουμε να πιούμε και να ξεδιψάσουμε. Και εκεί είναι η αγάπη του Θεού. Βλέπει ανταπόκριση ο Χριστός από εμάς. Είμαστε σαν εκείνες που όταν ο Ιησούς πήγε στο Ιεροσόλυμα, τον υποδέχτηκαν με τα βάγια και μετά ζητούσαν τη σταύρωσή του. Κοιτάξτε, δεν θέλει την ανταπόκριση ως δικαστής, ούτε ως νομοθέτης. Θέλει την ανταπόκριση ως πατέρας, για να ανταποκριθούμε στην αγάπη του, να τη γευτούμε και για να ζήσουμε. Όχι να μας ελέγξει, όχι για να, γιατί εσύ θίγεται και δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό που θέλει, αλλά η χαρά του, ο πόθος του είναι να ανταποκριθούμε για να ζήσουμε. Στο χέρι το δικό μας είναι να ανταποκριθούμε και από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος αναζητεί. Και για τον Θεό, αληθινός άνθρωπος είναι αυτός που αναζητεί. Δεν συμβιβάζεται με τα δεδομένα του κόσμου ή πολλές φορές και της Εκκλησίας που εκφράζει ως τύπος, αλλά ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θέλει μια ζωντανή σχέση με αυτόν τον νυμφίο. Πάμε να προχωρήσουμε. Ναι, βεβαίως. Μεγάλη Τετάρτη φτάνουμε τώρα. Μεγάλη Τετάρτη, τι ωραία πράγματα, παίρνει ο Χριστός την ποδιά και πίνει τα πόδια των μαθητών. Ουκ ήλθον διακονηθήν, ελά διακονήσε. Τι ανατροπή είναι αυτή. Το κάνει ο ίδιος και λέει, μα το κάνω εγώ, κάντε το κι εσείς. Υπόδειγμα μας δείχνει τάση ζωής. Εμείς τρογόμαστε στις σχέσεις μας, τσακωνόμαστε. Ο καθένας θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του, να αυτοδικαιωθεί. Νιώθουμε θυγμένοι και αυτό δείχνει τη μικρότητά μας και τη μειονεξία μας. Και έρχεται μια τεράστια ανατροπή. Αντί να φας τον άλλον, είναι εσύ τροφή για τον άλλον. Και αντί να σε διακονίσει ο άλλος, διακόνησε τον άλλο. Αυτό δείχνει πλούτο, δείχνει μεγαλείο, δείχνει εμπειρία ζωής, δείχνει περιεχόμενο ζωής. Ο άνθρωπος που έχει περιεχόμενο ζωής αποκαλείται σε αυτό κυρίως. Και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι στάση ζωής κυρίως σε αυτό. Είναι υπόδειγμα, λέει, της ταπεινώσεως, μας δείχνει αυτό με τον ανύπτει τους πόδας των μαθητών. Και μας καλεί να κάνουμε και εμείς αυτό, να διακονούμε τους αδελφούς μας. Και μας αποκαλύπτεται πλέον ο ίδιος ως τροφή στην φωνή του κόσμου που λέει να προσπαθήσουμε να φάμε τον άλλο για να ζήσουμε. Λέει γίνε εσύ τροφή για τον άλλο να ζήσεις. Λάβετε, φάγετε λοιπόν και έχουμε το... Και προχωράμε έτσι. Μας ακούτε έτσι, συγγνώμη. Προχωρούμε στα Άγια Πάθη και εκεί παραλύει ο νους. Αδυνατή γλώσσα να εκφράσει, αλλά μόνο αυτό θα πούμε. Αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος που είναι, ας το πούμε, ατομική βόμβα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τέτοιο βασιλιά έχουμε που ιούς γεέννης ποιεί ιούς βασιλείας. Δηλαδή αυτούς που είναι για την κόλαση τους στέλνει στη βασιλεία. Και λέει, ποιον έβαλε πρώτο εκεί τώρα του παραδείσου, το ληστή. Ακούστε ανατροπή. Ποιο θρησκευτικό και κοσμικό σύστημα έχει τέτοιο που να βάζει πρώτο εκεί τώρα της βασιλείας του έναν εγκληματή, έναν ληστή. Και αυτό λέει δεν είναι προσβολή του παραδείσου, αλλά είναι τιμή που έχει τέτοιο αφεντικό, που έχει τέτοιον άρχοντα. Αυτό λοιπόν, ποιος να απελπιστεί. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία δεν είναι η αμαρτία που κάνουμε, αλλά είναι η απελπισία. Όταν έχουμε τέτοιον Θεό που ανεβαίνει για χάρη μας στο Σταυρό, ανοίγει τον παράδεισο και πρώτο δεν βάζει ένα καλό παιδάκι του κατηχητικού, όχι έναν καλόν άνθρωπο του κόσμου, βάζει έναν εγκληματία. Ποιος μπορεί να απελπιστεί, ποιος μπορεί μετά να υποστηρίξει ότι η Εκκλησία και η Ορθοδοξία έχει τα μέτρα του συστήματος του κόσμου τούτου ή ενός θρησκευτικού συστήματος. Αυτό δεν από μόνο του δεν γίνεται μια αιτία να γίνεται μια ανατροπή μέσα μας.
Αρκεί να υπάρχουν και οι προποθέσεις από εμάς, έτσι. Δηλαδή, αυτό το μνηστητή μου που λέμε ότι πρέπει να πούμε εκείνη την ώρα και το... Η προϋπόθεση από εμάς, πατέρα Καλίνικε, είναι αυτό, το μνηστητή μου. Δηλαδή, ο απελπισμένος άνθρωπος είναι ο πιο ελπιδοφόρος άνθρωπος. Αυτός που απελπίζεται από τα δικά του, αλλά ελπίζει στο έλεος του Θεού. Εγώ χρεοκόπησα Θεέ μου, η κοινωνία χρεοκόπησε. Δεν την κατηγορώ. Μόνο ένα πράγμα τα χρειάζεται. Ένα πράγμα χρειάζεται να κάνουμε. Να ανοιχτούμε και να αφαιθούμε στην αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό σταυρώθηκε να έχει ανοιχτά τα χέρια του να μας αγκαλιάσει όλους. Γι' αυτό καμιά αμαρτία δεν είναι ασυγχώρητη. Μόνο ένα πράγμα δεν μας δικαιολογείται. Το να μην μετανοούμε και να απελπιζόμαστε. Αυτό το τονίζω και πάρα πολύ και εγώ στα παιδιά. Ότι η απελπισία αυτή την περίοδο, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Όλα είναι μέσα στο εμπρόνια και στο σχέδιο. Ξέρει ο Θεός. Πάντοτε και αμαρτωλοί να είμαστε, να είμαστε χαρούμενοι. Όχι γιατί είμαστε καλοί, όχι γιατί αμαρτάνουμε, γιατί έχουμε τέτοιο Θεό Πατέρα. Που στη Μεγάλη Εβδομάδα, αν ανοίγαμε λίγο τα μάτια μας και καταλαβαίναμε τον πλούτο της αγάπης του Θεού, τότε θα ήταν αλλιώς η ζωή μας. Δεν λέει ο Χριστός ο ίδιος. Εμείς φίλοι μου εστέ, μας αποκαλεί φίλους του. Ποιος, ο Χριστός. Όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και το καθένα μας. Θέλει να γίνουμε φίλοι του, φιλαράκια του. Δεν είναι ζωή αυτό. Βέβαια. Μιας και είμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη, για τη Σταύρωση. Είναι διαχρονική η Σταύρωση. Γιατί αυτό που ρωτήσαμε στην αρχή, ότι δεν επαναλαμβάνονται, τα γεγονότα επαναλαμβάνονται, δεν είναι απλά ότι τα τιμούμε ως μία ανάμνηση. Διαρκώς σταυρώνεται ο Χριστός για τον άνθρωπο. Και εμείς, τη Μεγάλη Πέμπτη, μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο του Χριστού της Σταυρώσεως το διαρκές. Διαρκώς κενώνεται ο Θεός για χάρη μας, αδειάζει για χάρη μας. Από την υπερβολική του αγάπη έξω εαυτού γίνεται, βγαίνει από τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε και μας δίνεται διαρκώς. Και η Σταύρωση είναι το μυστήριο της Σταυρώσεως, δηλαδή η απόδειξη της αγάπης του είναι ένα διαρκές γεγονός, ένα αιώνιο γεγονός και εμείς με τη Μεγάλη Πέμπτη μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να το ζήσουμε και να το βιώσουμε. Αλλά από την άλλη όμως, ξέρετε, σταυρώθηκε ο Χριστός για να μάθει και εμάς να σταυρωνόμαστε για χάρη του άλλου. Εμείς τι θέλουμε, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία θρησκευτικοί άνθρωποι, γινόμαστε στριμμένοι άνθρωποι. Δηλαδή τι θέλουμε, λέμε αφού είμαι εγώ του Θεού, πρέπει να με προσκυνήσεις, λέμε στον άλλο που δεν είναι του Θεού. Και σταυρώνουμε τους άλλους για να μας παραδεχθούν. Ενώ η πρόταση του Χριστού είναι να σταυρωθώ και για τον άλλο και για αυτό που είναι και εκτός Εκκλησίας. Και το καλύτερο κήρυγμα για κάποιον να εμπνευστεί, να αγαπήσει τον Χριστό και την Εκκλησία, να σταυρώνουμε για χάρη του, παρόλο που μπορεί να είναι αντίπαλος και εχθρός του Χριστού. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και βλέπετε πως τα μηνύματα πολλές φορές έρχονται και χτυπάνε μέσα μας, έτσι. Η μεγάλη εβδομάδα δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Ό,τι και να πιάσουμε είναι άλλο πράγμα. Όταν έρχεται γι' αυτό βέβαια και... Μα δεν είναι φοβερό. Τι τρέλα έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Λατρεύουμε το Σταυρό, τη θυσία. Το σύμβολο της Εσχήνης για μας έχει σύμβολο δόξας. Ταύτα έδι παθεί το Χριστό. Τέτοια έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα του. Η δόξα του είναι η θυσία του. Ποιος να το πει αυτό στον κόσμο. Η θυσία είναι η δόξα. Ο Σταυρός, το σύμβολο Εσχήνης είναι σύμβολο τιμής. Αυτό είναι παλαβομάρα. Ωραία παλαβομάρα όμως. Και πάμε και μετά στα επόμενα γεγονότα. Έτσι, Μεγάλη Παρασκευή. Μα δείδατε, η Μεγάλη Παρασκευή, η ζωή εντάφω, η ζωή εντάφω. Άλλη ανατροπή. Εκεί που ο κόσμος υποστηρίζει την δύναμη, ότι την παντοδυναμία για να μπορεί να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων, εμείς βλέπουμε έναν Θεό σταυρωμένο, να βρίσκεται στον τάφο και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε. Η ζωή έρχεται εκ του τάφου και εμείς οι πεθαμένοι που είμαστε στον άδειο προσωπικό, που ζούμε την κόλασή μας, αν δεν απογοητευτούμε, από εκεί θα ξεπηδήσει η ζωή. Και ο αληθινός άνθρωπος, ο ζωντανός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει ποιότητα, που έχει περιεχόμενο αυτός που έφτασε στον Άδη, δεν απελπίστηκε και το απεκαλύφθη η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Εκεί λοιπόν που τέλειωναν τα ανθρώπινα, τέλειωναν οι ελπίδες μας και φτάσαμε στα όρια μας, θα ξαφνικά, εκεί που ησυχάζουμε από τον πολύ πόνο και από την πολύ οδύνη, μας αποκαλύπτεται γλυκύτατη η χάρη του Χριστού. Και η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε στην αποκαθήλωση μπροστά στον επιτάφιο. Τι λέμε, ψέλουμε εκείνο το «σε τον αναβαλόμενο», έτσι πατέρα, πατέρα Καλίνικε. Και τι λέει μια λέξη «γλυκύτατε Ιησού». Αυτή είναι όλη η Μεγάλη Εβδομάδα.
Γλυκύτατε Ιησού. Αυτή είναι όλη η μεγάλη εβδομάδα. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Εμείς δεν γιορτάζουμε γεγονότα, γιορτάζουμε πρόσωπο. Μας δίνεται η μεγάλη εβδομάδα ως ευκαιρία να αγαπήσουμε τον Χριστό όπως μας αγάπησε. Να ανοιχτούμε σε αυτό και να μας αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή είναι όλα τα λεφτά ο Χριστός. Τα οποία τα αλλάζει τα φώτα, επιτρέψτε μου να πω, την επόμενη μέρα, έτσι. Εκεί δεν κάνει τελείωσε. Την ανατροπή. Τελειώνει, νικαίεται ο θάνατος. Και το μεγάλο Σάββατο, είδατε, σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία. Έτσι, δηλαδή σταματούν τα λόγια. Εκεί απολαμβάνει κανείς τη σιωπή. Όταν τα πράγματα ξεπερνούν τις προσδοκίες μας, σιωπούμε και τα απολαμβάνουμε. Αυτό λοιπόν και μετά έχουμε την Ανάσταση. Και τι, υπάρχει μια έκφραση, θανάτο, θάνατο πατήσας. Ο θάνατος ιδιοτέλειας, της πλεονεξίας, του εγωκεντρισμού μας, νικέται με το θάνατο του εγωισμού μας και του θελήματός μας. Με το θάνατο νικέται ο θάνατος. Και ανατέλει η αγάπη, που είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Και τότε μπαίνουμε στην 8η ημέρα, στην καινή ημέρα, την καινούργια ημέρα, όπου ο άνθρωπος τότε γεύεται τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Πάτερ μου, για να μην σας ταλαιπωρήσουμε κι άλλο, μία τελευταία ερώτηση. Μάλλον προτροπή, όχι ερώτηση. Πείτε μας, ειδικά τώρα επειδή ως επιτοπλίστων και νέοι ακούνε, πώς μπορούν να παρακολουθήσουν και να βιώσουν πιο ουσιαστικά την Μεγάλη Εβδομάδα. Τι μπορούν να κάνουν, έστω και πρακτικά πράγματα. Να σεβαστούν την νεότητά τους. Σεβασμός νεότητας σημαίνει ενεργοποιώ την καλή ανησυχία, την αναζήτηση. Να μην βολευτώ στα ψεύτικα. Υπήρχε ένα σύνθημα στους τοίχους, είχαν αναρχική τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν δίνουμε τίποτα και τα θέλουμε όλα. Στο Χριστό είναι όλα. Είναι όλα, τα δίνει όλα ο Χριστός. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος, ο νέος, να ανοίξει την καρδιά του, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όσες αμαρτίες και αν έχει, όσες αμφιβολίες και αν έχει, όσες μέσα του αντιδράσεις και αν έχει, να ησυχάσει και να σιωπήσει λίγο και να ανοίξει την καρδιά του στο Χριστό και να τον αισθανθεί ότι είναι ο οικείος του, ο φίλος του, αυτός που θα δώσει περιεχόμενο και νόημα ζωής. Και εγώ θα το προχωρήσω και λίγο πιο πολύ και αυτό να το κρατήσει από την Ανάσταση και μετά για την υπόλοιπη χρονιά. Γιατί πολλές φορές παγιδευόμαστε, βιώνουμε κάτι το ιδιαίτερο τη Μεγάλη Εβδομάδα και έρχεται μετά η διακαινήσιμος εβδομάδα που πολλές φορές τα διαλύουμε όλα. Και αντί να κάτι είναι... άλλο, αυτό που είπατε πάρα πολύ ωραία, επίσης αυτή τη χαρά της Αναστάσεως να μεταδίδει ο νέος. Δηλαδή ο Αναστάσιμος νέος είναι αυτός που έχει όρεξη για ζωή, έχει χαρά και μεταδίδει χαρά και δίνει ελπίδα στον κόσμο. Αυτό εύχομαι. Και εμείς σας ευχόμαστε να το βιώσουμε όλοι μαζί. Μακάρι. Και να σας ξαναέχουμε μετά να μας μιλήσετε και για την Ανάσταση ως αναστάσιμος άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι ήσασταν μαζί μας εδώ και πέρα. Και εγώ. Να είστε καλά. Την ευχή σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Αμήν, αμήν. Σε όλους.